Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαι ο Θοδωρής Οικονομάκης, Share Expert από το Οικονομάκης Share NTD Expert στο Χαλάνδρη και κάνω αυτό το βίντεο σήμερα για να σας μιλήσω για το πώς χάνονται τα χρώματα από τα μαλλιά σας. Ένα συχνό ερώτημα το οποίο λαμβάνω στα social media και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook είναι και στο κανάλι μας στο YouTube βέβαια, είναι το γιατί χάνεται το χρώμα των μαλλιών. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι τα χρώματα, τα τεχνητά χρώματα, έχουν κάποια διάρκεια. Όταν έχουμε μία βάση η οποία είναι σκούρα και θέλουμε να ξανοίξουμε τα μαλλιά μας, να πάμε σε κάτι πιο φωτεινό από την φυσική μας βάση, είναι απόλυτα λογικό να έχουμε δημιουργήσει μία φωτεινότητα εσωτερικά, η οποία συνήθως γίνεται ή με βαφή ή με αποχρωματισμό. Έτσι λοιπόν έχουμε αυξήσει τον τόνο και τη φωτεινότητα που έχει η βάση μας χωρίς να έχουμε κάποια απόχρωση. Αμέσως μετά όμως βάζουμε το λεγόμενο ρεφλέ ή το λεγόμενο χρώμα. Αυτό το ρεφλέ λοιπόν ή αυτό το χρώμα η διάρκεια του δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25 μέρες. Πας λοιπόν εσύ στο χωματήριό σου, κάνεις ένα τέλειο μπαλαγιάζ, είσαι απόλυτα ικανοποιημένη και μετά από 25 μέρες συνειδητοποιείς ότι η απόχρωση η οποία περάσατε στα εξωτερικά τμήματα δεν υπάρχει πια. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό? Τα μαλλιά μας έχουν κερατινικούς δεσμούς. Από τη στιγμή λοιπόν που υπόκεινται σε θερμικό styling, το οποίο επιβαρύνει, σε μηχανική τριβή, το οποίο επιβαρύνει και σε προϊόντα τα οποία έχουν πολύ υψηλούς απορρυπαντικούς παράγοντες, δηλαδή περιέχουν SLS κτλ., μπαίνουν στη διαδικασία να αποβάλλονται τα χρωστικά πιο γρήγορα. Εάν δεν χρησιμοποιείς ένα σαμπού για κλείδωμα χρώματος ή ένα treatment για κλείδωμα χρώματος, είναι απόλυτα λογικό να αποβληθούν τα χρωστικά πολύ πολύ πιο γρήγορα. Αν θέλεις λοιπόν να έχεις ένα σταθερό χρώμα, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνεις και να μην κυκλοφορείς με το ξάνοιγμα το οποίο σου έκανε τον μπαλαγιάζ για να δώσει τη φωτεινότητα, διατήρησε το χρονικό όριο το οποίο πηγαίνεις και τοποθετείς χρωστικά στα μαλλιά σου, το λεγόμενο ρεφλέ, για να μπορείς να διατηρείς τη τεχνική την οποία αγόρασες και να έχει πολύ πολύ μεγάλη διάρκεια. Max χρόνος επανατοποθέτησης χρωστικών στα μαλλιά είναι 25 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό? Όταν αποβληθούν τα χρωστικά, θα έχεις το ξάνοιγμα του μπαλαγιάζ, το οποίο θα αρχίζει να κυτρινίζει. Πολλές γυναίκες όμως κάνουν ένα λάθος εκεί. Για να σπάσουν την κυτρινίλα που προέρχεται από τη βάση, παίρνουν σαμπού με μπλε χρωστικές ή με μοβ χρωστικές για να εξουδετερώσουν. Εκεί όχι μόνο αλλοιώνουν την βάση και το ξάνοιγμα το οποίο έχουν κάνει, αλλά αφυτατώνουν πολλαπλάσια περισσότερο και την τρίχα. Ακολούθησε λοιπόν τους ειδικούς που μπορούν να σε εμπνεύσουν, συνεργάσου με τον κομμωτή σου για να μπορεί να σου δώσει τα σωστά στοιχεία, κράτα σταθερό χρόνο για το ρεφλέ σου και θα έχεις πάντα την αποχώρηση που επιθυμείς. Πολλά φιλιά σε όλους, κάντε ένα subscribe αν σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Φιλιά πολλά, γεια σας!